Οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα δεν κάνουν παιδιά. Η μάλλον δεν κάνουν παιδιά όσο έκαναν οι παλιότερε γενιέ. Για την ακρίβεια, τα επίσημα δεδομένα δείχνουν μια σταδιακή μείωση των γεννήσεων από το 1960 και μετά. Τότε αντιστοιχούσαν 2,3 παιδιά ανα γυναίκα, 20 χρόνια μετά το νούμερο αυτό έπεσε στο 2,1. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1,38 παιδιά ανα γυναίκα. Ενώ αναμένεται μέχρι το 2050, οπότε και γίνονται οι περισσότερε προβλέψει, να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Σήμερα η θάνατη ετησίω είναι πολύ περισσότεροι από τι γεννήσει στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα μιλάμε πάντα. Αλλά ζούμε περισσότερο. Το προσδόκιμο ζωή έχει αυξηθεί. Επομένω, το ότι μειώνονται οι γεννήσει μπορεί να μην είναι κάτι που αισθανόμαστε όταν κυκλοφορούμε έξω. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ότι μειωνόμαστε, ωστόσο μειωνόμαστε. Οι προβλέψει, και όταν λέω οι προβλέψει, εννοώ ο Σάκη Αρναούτογλου, μιλούν για την γέννηση του τελευταίου παιδιού Ελλήνων το 2186. Το οποίο δεν είναι μακριά, θα έλεγα. Όχι, όντω, το ποσοστό γονιμότητα θα πέσει κάτω από το όριο που χρειάζεται ένα πληθυσμό για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Οπότε δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι Έλληνες μάλλον θα εξαφανιστούν. Οπότε, αν κάποιο από το μακρινό μέλλον βλέπει αυτό το βίντεο, έτσι ήμασταν οι Έλληνε, τέτοια πράγματα κάναμε. Βασικά, εγώ είμαι Έλληνο, Φιλανδί. Θα χαθούν οι Φιλανδοί. Ναι, Ωραία. Πριν συνεχίσουμε την ανάλυση, θέλω να σα μιλήσω για τη σημασία τη ψυχοθεραπεία, ειδικά για έναν άνθρωπο με άγχο όπω είμαι εγώ. Σε κάποιε περιπτώσει, μπορεί το άγχο να μειωθεί ακόμα και λίγο απλά και μόνο αν μπορέσει να δει με άλλο μάτι μια κατάσταση. Σε φάση, Μια φορά έλεγα στην ψυχολόγο μου ότι έχω ένα συγκεκριμένο θέμα. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ωραία, τα λέω. <laughs> ότι δεν είμαι ικανή, δηλαδή, να το κάνω. Και εκείνη μου έκανε την πολύ απλή ερώτηση: Ποιο πιστεύει ότι θα ήταν ικανό να κάνει αυτό το πράγμα. Και τη λέω κατευθείαν: Κανεί. Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω. Μόνο εμένα εμπιστεύομαι για αυτή τη δουλειά. Και κατευθείαν είδα με άλλο μάτι τι ικανότητέ μου. Δεν το λέω έτσι. Αυτό όντω έγινε. Απλά το λέω λίγο έτσι μετέωρα, γιατί δεν θέλω να μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Ε, φυσικά δεν είναι για όλου το ίδιο και δεν είναι ένα κουμπί που μπορεί να πατηθεί για όλου. Απλά ο καλό Μπορεί πραγματικά. Με πολύ απλά βήματα, αν έχει και εσύ τη θέληση να βοηθήσει τον εαυτό σου, να σε κάνει να δει πραγματικά με άλλο μάτι κάποιε καταστάσει και να σταματήσει να ταλαιπωρεί. Σε κάθε περίπτωση, αν νιώθετε ότι θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον ειδικό, η Highwell, η πλατφόρμα online ψυχοθεραπεία, απαιτεί πολύ απλή διαδικασία εγγραφή, ενώ πολύ γρήγορα σε συνδέει με τον κατάλληλο θεραπευτή για σένα, τον οποίο μπορεί φυσικά να δοκιμάσει, να ελέγξει τη συμβατότητά σα με μία 15 λεπτή δωρεάν βιντεοκλήση. Υπενθυμίζω τον κωδικό μου Κωνσταντίνα 15, που προσφέρει 15% μειωμένη τιμή στο πακέτο ή τα πακέτα συνεδριών που θα επιλέξετε. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε αυτό το βήμα ή αν θέλετε γενικότερα να μπείτε στη Highway -Well, να δείτε περί τίνος πρόκειται, κατεβάστε την εφαρμογή από το link μου που βρίσκεται στην περιγραφή από κάτω. Εφόσον λοιπόν τον τελευταίο καιρό ακούγεται ότι θα εξαφανιστούν οι Έλληνε, κάποιοι απαντούν ότι σιγά. Αναφερόμενοι ουσιαστικά στα προβλήματα τη καθημερινότητά μα, τα οποία οφείλονται στην κουλτούρα του Έλληνα, που το ξέρετε ότι είναι αληθινά, μην το αρνείστε. Όμω το πρόβλημα εδώ πέρα δεν αφορά το εθνικό φρόνημα. Το δημογραφικό. Είναι ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα που θα επηρεάσει τι ζωέ μα πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Και εγώ ίδια πριν καν ξεκινήσω τις διαδικασίες για αυτό το βίντεο, πριν καν ξεκινήσω την έρευνα για αυτό το βίντεο, είχα τα πράγματα στο μυαλό μου σαν προβληματικά. Γνώριζα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται να λυθεί, αλλά δεν ήξερα για πόσο μεγάλο πρόβλημα μιλάμε και το να εξαφανιστεί η πορεία μέχρι την εξαφάνιση του πληθυσμού των Ελλήνων. Θα είναι πόδινη και θα είναι πόδινη για μα. Το 2050, ένα στου τρει Έλληνε θα είναι ηλικιωμένο. Αυτή τη στιγμή, ένα στου πέντε Έλληνε είναι ηλικιωμένο. Και το 2050 είναι πραγματικά μεθαύριο. Η γύρανση του πληθυσμού είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλέ χώρε. Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται στι κορυφαίε. Και επίση, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή τη λίστα με τι χειρότερε χώρε για να ζει ένα άνθρωπο άνω των 60 ετών. Αλλά δεν χρειαζόμαστε τι έρευνε για να το αντιληφθούμε αυτό. Οποιοδήποτε από εμά έχει ή είχε τον τελευταίο καιρό γιαγιάδε, παππούδε ε, στην Ελλάδα, ξέρει ότι οι συνθήκε ζωή του, έτσι όπω έχουν γίνει σήμερα, είναι άθλιε. Φανταστείτε λοιπόν πώ θα είναι όταν θα είμαστε εμεί ηλικιωμένοι. Και για να μιλήσουμε και λίγο πρακτικά το 1960 αντιστοιχούσαν 6 εργαζόμενοι σε έναν συνταξιούχο. Σήμερα αντιστοιχούν τρει. Άκυρο, παιδιά, τα νούμερα που είχα βρει ήταν για άλλη χώρα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιστοιχεί 1,7 εργαζόμενο για ένα συνταξιούχο. Η οικονομία λοιπόν θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Θα σα βάλω από κάτω ε, οικονομικό piece, πώ το λένε, οικονομικό άρθρο που να εξηγεί με σωστού όρου το πώ θα πληγεί η οικονομία, γιατί αν το κάνω εγώ θα το σκοτώσω. Θα σα το βάλω λοιπόν από κάτω για να το διαβάσετε, για να καταλάβετε λίγο περισσότερο για την οικονομία, γιατί δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ στο πώ πλήττει το δημογραφικό την οικονομία, γιατί ήδη μιλάω 6-7 λεπτά. Επομένω, όταν μιλάμε για δημογραφικό, αυτό είναι κάτι πούμε, που απασχολεί τι κυβερνήσει κλπ. Επομένω, μια ωραία λύση για να έχουμε, α πούμε, καλή οικονομία στο μέλλον, θα ήταν να αρχίσουμε να κάνουμε παιδιά. Ωστόσο, δεν το κάνουμε. Γιατί εγώ φυσικά ρώτησα όλου εσά που είστε σε παρόμοια ηλικία με μένα, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το αν θέλετε να κάνετε παιδιά, τους λόγους για τους οποίους έχετε, δεν έχετε και πήρα τόσες πολλές απαντήσεις που πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπαίνετε στον κόπο. Θα σας διαβάσω έτσι γρήγορα μερικές από τις απαντήσεις που πήρα για να καταλάβετε. Είμαι γυναίκα και για την ώρα τουλάχιστον δεν θα ήθελα να κάνω παιδιά γιατί δεν μπορώ να βρω σταθερή δουλειά ώστε να σταθώ στα πόδια μου οικονομικά και να φτιάξω τη ζωή μου όπως τη θέλω και ακόμη και αν βρεθεί αυτό το κάτι πιο μόνιμο θα είμαι αναπληρώτρια όπου θα αλλάζω περιβάλλον κάθε 10 μήνες, οπότε θα ήθελα πρώτα να σταθερώ Πίσω εγώ τουλάχιστον τη ζωή μου και όταν και αν συμβεί πρωτίστως αυτό και μου πάνε όλα καλά, ίσως αρχίσω να το σκέφτομαι σε μια ουτοπία δηλαδή. Θα ήθελα κάποια στιγμή, αλλά μόνο όταν ολοκληρώσω κάποιου από του προσωπικού μου στόχου και νιώσω μια οικονομική σταθερότητα. Εννοώ να νιώσω ότι μπορώ να συντηρήσω το παιδί και τι ανάγκε του και μόνη μου. Θα ήθελα. Παι... Γιατί μόνη θα ήθελα πέρα από μητέρα να είμαι και γυναίκα και επαγγελματία και να έχω τη δική μου ανεξάρτητη ζωή, γιατί έτσι θεωρώ πω θα είναι πιο ευτυχισμένα και ανεξάρτητα και τα παιδιά. Δεν θέλω να κάνω παιδιά απλά για να ικανοποιήσω τη ματαιοδοξία μου και να γαντζωθώ από εκείνα. Το έχω παιδιά για μένα είναι το να του προσφέρω αγάπη, φροντίδα και την ικανότητα να μπορούν να ζουν αυτόνομα και ανεξάρτητα για να κάνουν τη ζωή, τους, τη δική του ζωή όπω τη θέλουν. Γυναίκα 24, δεν θέλω να κάνω παιδιά και λόγω χρόνου και λόγω χρημάτων. Αυτή τη στιγμή έχω μια αξιόλογη α πούμε εργασία και δεν μου φτάνει για να βγάλω το μήνα. Πέραν αυτού, δεν θεωρώ πω είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο να μεγαλώσει ένα παιδί λόγω χαρακτήρα. Ακόμα σκέφτομαι και τα ενδεχόμενά του να μην είναι τελείω υγιέ το παιδί ή να χρειάζεται παραπάνω βοήθεια από το κανονικό. Γνωρίζω για τον εαυτό μου πω δεν έχω την υπομονή να ανταπεξέλθω στα δικά μου προβλήματα, πόσο μάλλον να φροντίσω, να εκπαιδεύσω, να στηρίξω, να προστατεύσω ένα νέο άνθρωπο τον οποίο έφερα με δικιά μου πρωτοβουλία σε αυτόν τον κόσμο. Τέλο, ο κόσμο αυτό δεν μου αρέσει και πολλέ φορέ αναρωτιέμαι τι κάνω εγώ ακόμα εδώ. Σιγά μη φέρω κι άλλον να περνάει τα ίδια. Είμαι 44 χρόνων άνδρα και ενώ μου έχει δοθεί πολλέ φορέ η αφορμή με συντρόφου να προχωρήσουμε, πάντοτε κάτι με σταματάει γιατί νομίζω πω το να κάνει παιδιά είναι μια πράξη φουλ εγωιστική και πω έτσι καταδικάζει έναν άνθρωπο στη βαρβαρότητα χωρί να έχει ερωτηθεί. Μερικέ φορέ παίρνω σαν απάντηση το εξή. Οι άλλοι πώ τα καταφέρανε. Εγώ όμω μέσα μου δεν είμαι σίγουρο πω η ανθρωπότητα τελικά τα έχει καταφέρει και πολύ καλά. Γυναίκα 33. Έχω ένα δίχρονο αγοράκι και μάλλον δεν θα κάνω άλλο. Λόγω οικονομικών, ψυχολογικών και σωματικών θεμάτων. Το χειρότερο είναι που άγνωστοι στον δρόμο και πριν από λίγο σε πιέζουν να κάνει δεύτερο για να έχει παρέα. Είναι κρίμα. Νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η οικονομική κατάσταση είναι που απασχολεί του περισσότερου ανθρώπου. Γενικότερα, αλλά πόσο μάλλον σε ένα ζήτημα όσο είναι το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Σήμερα ο βασικό μισθό είναι γύρω στα 800 ευρώ. 800 ευρώ σου φτάνουν, πα, α πούμε, το μήνα τέσσερι φορέ σούπερ μάρκετ. Μια φορά τη βδομάδα πες, 100 ευρώ, 400 ευρώ πάει ο μισό. Άλλα 400 ευρώ πες το ενίκιο, αν είσαι τυχερό να μένει με κάποιον άλλο, βγάζει και του λογαριασμού, πάει, τελείωσε. Η βενζίνη σου, η καλοπέρασή σου, όλα τα υπόλοιπα πράγματα, η υγεία σου. Τα ζητήματα πούμε, που μπορεί να χρειαστεί να προκύψουν και να πρέπει να πληρώσει για να τα λύσει. Και το 400 ευρώ ενώ πάντα με βάση το ότι μένει με κάποιον άλλο, μένετε, το πούμε σε ένα σπίτι των 500-600 ευρώ, πληρώνει 250-300 ευρώ και μετά άλλα σε λογαριασμού που πάλι δεν φτάνουν. Τέλο πάντων, ε, τα νούμερα είναι τραγικά. Παιδιά, ειλικρινά αισθάνομαι ότι δεν μιλάμε αρκετά για το πώ επηρεάζει τη ζωή μα η φτώχεια. Είναι τόσο πολύ ακόμα σήμερα τη το να δείχνει. Πολυτέλειε. Όλο αυτό δημιουργεί την εντύπωση στα social media, παρόλο που είμαστε τόσο ευαισθητοποιημένοι και ξύπνοι σήμερα, να νομίζουμε, να βλέπουμε παντού πολυτέλειε και να αναρωτιόμαστε πώ μπορούν οι άλλοι να κάνουν τέτοια πράγματα και να πηγαίνουν στη μήκονο και να πηγαίνουν στο ένα και στο άλλο μέρο, ενώ εμεί είμαστε στο σπίτι μα και δεν έχουμε κάνει το ενίκιο του επόμενου μήνα. Και φυσικά στην Ελλάδα ζούμε, οι περισσότεροι από εμά έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα και καλό θα ήταν να μην τρεπόμαστε κι αυτά και να τα συζητάμε λίγο περισσότερο. Και δεν εννοώ σε καμία περίπτωση να κανονικοποιήσουμε τη φτώχεια ή να πούμε ότι, Α, ναι, έτσι είναι, έτσι θα είμαστε, το δεχόμαστε. Ε, να αντιδράμε. Εννοείται να αντιδράμε, απλά να μην την κρύβουμε. Αυτό. Τέλο πάντων, είπα λοιπόν ότι η κατάσταση σήμερα είναι τραγική. Με του μισθού και γενικά την κατάσταση. Και θα ακούσετε με καλύτερους να λένε καλά και παλιά δεν είχαν λεφτά, αλλά παιδιά έκαναν. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το πω ειλικρινά, γιατί δεν, δεν τίθεται καν θέμα σύγκριση του παλιού δεν έχω λεφτά με του τωρινού δεν έχω λεφτά. Γιατί παλιά μπορεί κάποιο να έλεγε Δεν έχω λεφτά, και είχε 20 παιδιά, είχε 2-3 σπίτια, είχε άπειρα αυτοκίνητα, είχε μια δουλειά που, ok, μπορεί να μην του έβγαζε άπειρα λεφτά, αλλά ήταν αρκετά για να αγοράσει σπίτι. ...τι, σήμερα, όταν λέμε Δεν έχω λεφτά, εννοούμε κυριολεκτικά ότι μένουμε με του γονεί μα. Και λένε κάποιοι ότι ναι, εντάξει, ναι ή θέλουν να πηγαίνουν σε συναυλίε ή θέλουν να πηγαίνουν ταξίδια. Συγκρίνουμε τι συναυλίε με τα ταξίδια. Ναι, πήγα στου Ράμσταϊν που κόστησε το ειστήριο 88 ευρώ. Τρομερό! Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα παιδί το χρόνο, 13.000 σύμφωνα με μια έρευνα τη καθημερινή. 13.000 ένα παιδί ένα χρόνο και το συγκρίνουμε με τα ταξίδια ή με τι συναυλίε είναι αδιανόητο και θεωρούμε ότι είναι εγωιστικό που κάποιο θέλει να πάει σε μια συναυλία αντί να κρατήσει αυτά τα 88 ευρώ να κάνει παιδί. Δηλαδή, πού ζούμε. Επόμενη φορά λοιπόν που θα έρθει κάποιο και θα σα πει: Κάνε παιδί, πε του. Δώσε μου 13.000 το χρόνο και θα κάνω. Κάποιο όμω μπορεί να βγάζει παραπάνω από 800 ευρώ. Δεν βγάζουν όλοι 800 και να έχει μια καλή δουλειά, να βγάζει όσα χρειάζεται για να κάνει παιδί. Τι δεν θα έχει αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, χρόνο. Κάπου διάβασα ότι δουλεύουμε για να πληρώνουμε άλλου να μεγαλώνουν τα παιδιά μα. Και αυτό είναι θλιβερό, αλλά είναι αλήθεια. Και δεν το κατακρίνω. Δεν γίνεται αλλιώ στη σημερινή εποχή. Αν δεν είσαι τόσο τυχερό που θα δουλεύει από το σπίτι σου για να μπορεί να είσαι με το παιδί σου, δεν γίνεται. Θα δουλεύει και θα λείπει. Δεν το λέω ότι φταίμε εμεί. Φταίει έτσι όπω είναι το σύστημα, φταίει έτσι όπω είναι η ζωή σήμερα. Επίση, κάτι άλλο που συχνά ξεχνάμε και αφορά και το χρόνο είναι ότι σήμερα το μεγαλύτερο βάρο των σπιτικών δουλειών πέφτει στι γυναίκε. Μία πρόσφατη έρευνα που διάβασα για την Ελλάδα. Σε άλλε χώρε είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά στην Ελλάδα λέει ότι μία γυναίκα αφιερώνει περίπου 4 ώρε τη μέρα στη φροντίδα του σπιτιού, ενώ ένα άντρα 59 λεπτά. Ακόμα και όταν μια γυναίκα μπορεί να λείπει περισσότερη ώρα ή να φέρνει περισσότερα λεφτά στο σπίτι. Επομένως, πώς περιμένετε μια γυναίκα που μπορεί να δουλεύει 9 με 6, να γεννάει στο σπίτι και να έχει να ασχοληθεί με την καθαριότητα του σπιτιού, να μπορέσει να σκεφτεί το να κάνει παιδί... Πού θα χωρέσει το παιδί από τη στιγμή που δεν τη προσφέρεται άλλη επιλογή. Χωρί ωστόσο αυτό που λέω τώρα να ε, σημαίνει ότι δεν επιβαρύνονται και οι άντρε με άλλου τρόπου, κάπου διάβασα ότι η άδεια πατρότητα είναι 14 μέρε, και ότι αυτό είναι και πολύ σε σχέση με παλιότερα που ήταν 2 μέρε. Είναι δυνατόν να θεωρούμε κανονικό ένα άνθρωπο να έρχεται το παιδί του στη ζωή και μετά από 14 μέρε να πάει και πάλι να δουλεύει. Και δεν μιλάει κανεί για το συναισθηματικό και ψυχικό βάρος που βιώνουν οι άντρε σε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να αποκτήσω παιδιά. Αλλά παρόλα αυτά, πρώτον, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα παιδιά έρχονται στον κόσμο ω νόμιμοι δούλοι των ισχυρών. Δηλαδή, όλη του τη ζωή επικεντρώνεται στην ουσία στο να υπηρετούν του λίγου, ώστε, αυ... ώστε αυτοί οι λίγοι να ζουν τι ζωέ που θα ήθελε να ζει ο κάθε άνθρωπο. Δεύτερον, και μόνο την κλιματική κρίση, την καταστροφή του περιβάλλοντο και τι συνέπειε τη. Ταφνή. Αν αναλογιστώ, νιώθω ότι το να θέλεις να φέρεις κάποιον άλλο σε αυτή τη δυστοπία είναι εγκληματική πράξη. Τρίτον, υπάρχει και το εξή. Στην Ελλάδα ξεκάθαρα οδηγούνται όσοι έχουν πρόβλημα με το σύστημα και την νόμιμη δουλειά σε εξαφάνιση από την γονιδιακή δεξαμενή. Με διάφορου τρόπου, οι συνθήκε για κάποιου που δεν είναι πολύ πρόθυμοι να συνεργαστούν έχουν όλο ένα και λιγότερε ευκαιρίε να κάνουν παιδιά. Το να φέρει κάποιον άλλο σε αυτή την δυστοπία είναι εγκληματική πράξη. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και θα ήθελα να το αναλύσουμε. Αντικειμενικά πρόκειται για ένα statement που το ακούσα από πάρα πολλού νέου σήμερα ότι δεν θα κάνω παιδιά ακόμα κι αν είχα τα λεφτά, γιατί δεν θέλω να τα φέρω σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτή η απόφαση, αυτή η σκέψη, χαρακτηρίζεται από πολλού εγωιστική. Μα πώ είναι εγωιστική. Εμένα μου ακούγεται το αντίθετο. Οκ, okay, να μην συμφωνεί, αλλά πόσο ακούγεται εγωιστικό το ότι ένα άνθρωπο λέει ότι δεν θέλει ένα άλλο άνθρωπο να περάσει τα ίδια που περνάει ο άνθρωπο το λέει. Πώ δεν είναι εγωιστικό το να πει ότι εγώ θα κάνω παιδί επειδή είναι η φύση μου, επειδή είναι η πορεία τη ζωή, επειδή έτσι πρέπει και να μην σε νοιάζει, πούμε, πώ θα καταλήξει μετά αυτό ή να είσαι υπερβολικά αισιόδοξο. Καλό είναι να είσαι αισιόδοξο και πιστεύω ότι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν παιδιά σήμερα είναι επειδή είναι αισιόδοξοι. Και όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να είμαστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι. Αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει να πατάς και τα πόδια σου σε αυτή τη ζωή και να είσαι λίγο ρεαλιστής γιατί αν είσαι χαρούμενο και αισιόδοξο και πει ότι εγώ θα κάνω παιδί και ο κόσμο θα γίνει φωτεινό και υπέροχο, πλάνα σε πλάνη νυχτρά. Ένα άνθρωπο δεν επιλέγει να γεννηθεί. Πόσο μάλλον δεν επιλέγει να γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Σκεφτείτε λίγο πόσα προβλήματα έχετε να αντιμετωπίσετε πέρα από τα βασικά, τα οικονομικά, τα. Ε, πιο άμεσα ας πούμε, προβλήματα τη καθημερινότητα. Σκεφτείτε λίγο τα πιο γενικά, α πούμε, τι φωτιέ στα καλοκαίρια, την κλιματική αλλαγή, του πολέμου, τη διαμάχη και το μίσο ανάμεσα στου ανθρώπου, την εγκληματικότητα των νέων, την επικίνδυνοτητα των πιο απλών πραγμάτων, όπω είναι το να πάρει, α πούμε, το τρένο να πα κάπου.

Τότε αυτό είναι κάπω εγωιστικό. Παρ' όλα αυτά δεν συζητείται αρκετά. Δεν τολμάει κανεί να χαρακτηρίσει εγωιστή κάποιον που φέρνει παιδί στον κόσμο, γιατί προφανώ είναι too special κλπ. Ναι, δεν θα πα να πει σε κάποιο άτομο που είναι έγκυο, ότι Α, τι κάνει, εγωίστρια και τέτοια. Αλλά μπορούμε έτσι που δεν προσβάλλουμε κάποιον συγκεκριμένο να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά δεν είναι αξεσουάρ. Δεν είναι χαριτωμένα πλασματάκια που θα είναι για πάντα μόρα. Είναι άνθρωποι που σε μερικά χρόνια θα παλεύουν να βγάλουν άκρη και θα έχουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχουμε εμεί σήμερα. Αν θε να κάνει παιδί για να σου φτιάξει τη διάθεση, την καθημερινότητα ή ακόμα χειρότερα τη σχέση σου, αναθεώρησε. Εγώ είμαι υπέρ του να κάνουμε παιδιά. Μπορεί τόση ώρα να μιλάω και να ακούγω με σαν να προσπαθώ να σα πείσω όλου να μην κάνετε παιδιά, ενώ όχι. Εγώ είμαι υπέρ του να κάνουμε παιδιά γιατί είμαι γενικά υπέρ του να αφήνουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο και αυτό είναι το πιο απλό. Δηλαδή, δεν είναι απλό να μεγαλώσει καλό άνθρωπο, απλό είναι να κάνει παιδί. Είναι ολόκληρη η δοκιμασία το να αφήσει καλό άνθρωπο σε αυτή τη ζωή. Και εγώ γενικά είμαι υπέρ λοιπόν του να αφήνουμε κάτι καλό, όπω α πούμε τέχνη, κάποια ανακάλυψη, αλλά αυτά προφανώ δεν είναι και τόσο εύκολα. Δεν είναι εύκολο να αφήσει τέχνη που θα μείνει. Ενώ το να κάνει ένα καλό άνθρωπο, τι θέλει, καλοσύνη. Τέλο πάντων, το δημογραφικό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Πολλέ χώρε στον κόσμο αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση. Υπάρχει μια ολόκληρη λίστα που θα σα τη βάλω με το πόσα παιδιά αναγυναίκα γεννιούνται στον κόσμο. Χαμηλότερα στη λίστα, στην 24η θέση, βρίσκεται το Hong Kong με 0,8 παιδιά αναγυναίκα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 181η θέση. Στην κορυφή τη λίστα βρίσκονται Χώρες, με περίπου 6 παιδιά ανά γυναίκα. Όπω καταλαβαίνουμε, ένα βασικό λόγο που οδηγεί του ανθρώπου σήμερα στο να μην κάνουν παιδιά είναι το ότι έχουμε την επιλογή. Σε κάποιε χώρε, όπω είναι στην Αφρική, δεν υπάρχει η ίδια ενημέρωση, δεν υπάρχει η ίδια πρόσβαση σε μεθόδου αντισύλληψη. Επομένω, όπω είναι λογικό, δεν είναι τα πράγματα σαν εμά. Εμεί πραγματικά έχουμε την επιλογή, και είναι αδιανόητο να υπονομεύεται το δικαίωμα τη επιλογή. Και ξέρετε πολύ καλά γιατί τι πράγμα μιλάω. Μιλάω για τι. Ε, μιλάω για τα ζητήματα για τις σεξουαλικές διαπαιδαγωγήσεις που Αμφισβητούν τη σημασία του κάποιοι άνθρωποι. Αλλά το δικαίωμα τη επιλογή υπονομεύεται και από την ίδια την κοινωνία. Από την ίδια την κοινωνία που δεν είναι ποτέ OK με το πώ θα ζήσει ο άλλο στη ζωή του. Και πραγματικά σκέφτεσαι ότι θα κάνει ένα παιδί και θα σταματήσουν να σου λένε πότε θα κάνει παιδί. Και μετά σου ζητάνε να κάνει και δεύτερο, λε και του αφορά. Επίση, σήμερα μπορούμε να επιλέγουμε συντρόφου. Παλιότερα, ξέρετε ότι ειδικά στην Ελλάδα ήταν πραγματικότητα τα προξενιά. Σήμερα έχουμε αυτή την επιλογή και οι άνθρωποι δεν επιλέγουμε σύντροφο με βάση το να συμπαθιούνται οι οικογένειέ μα ή να μπορούν να βγουν λεφτά. Δεν ξέρω και εγώ τι ήταν τα προξενιά παλιά. Ε, σήμερα επιλέγουμε σύντροφο με βάση το να ταιριάζουμε, το να έχουμε τα ίδια πιστεύω, να έχουμε βαθιά σύνδεση και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Ειδικά στην εποχή μα που επικρατεί πολύ επιφανειακότητα και είμαστε και γενικά των άκρων. Επίση, όλα σήμερα γίνονται πιο αργά γιατί σπουδάζουμε και μέχρι να βρούμε να κατασταλάξουμε σε κάποιο επάγγελμα, καλά δεν γίνεται και ποτέ αυτό. Αλλά ενώ μα πιέζει και ο χρόνο, ο βιολογικό μα χρόνο. Και φυσικά όλε οι μέθοδοι που μπορεί να βοηθήσουν μια γυναίκα να κάνει αργότερα παιδιά είναι ακριβέ. Άρα πάλι απευθύνονται στου πλούσιου. Άρα πάλι έχουμε να κάνουμε με θέματα Τσέπεις. Πέφτει λοιπόν όλο το αρνητικό βάρο στο γεγονό ότι έχουμε την επιλογή να μην κάνουμε παιδιά, αντί να πέφτει το βάρο στο ότι δεν έχουμε την επιλογή άμα θέλουμε. Αυτά ήθελα να σα πω. Αυτό ήταν το βίντεο σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε. Είχα καιρό να κάνω τέτοιο και θέλω πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σα. Πάρα, πάρα πολύ. Αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.